Μαζί με το καλωσόρισμα για αυτή τη συνάντηση θα ήθελα εξ αρχής να πω το εξής. Το ΚΚΕ θεωρεί αυτό το νομοσχέδιο για την υγεία που έφερε η κυβέρνηση για διαβούλευση και ετοιμάζεται να το καταθέσει και στην Ολομέλεια της Βουλής σε συνέχεια ως απαράδεκτο, επέσχυντο και πρέπει να βρει την αντίδραση όλου του ελληνικού λαού. Όχι μόνο δηλαδή να απορριφθεί από εσάς, από τους υγειονομικούς που ήδη το έχετε κάνει, αλλά από το σύνολο του ελληνικού λαού και να κινητοποιηθεί γι' αυτό, να μην έρθει καν στη Βουλή, λέμε εμείς, αλλά και αν τολμήσει και το φέρει να απορριφθεί. Και ταυτόχρονα θα ήθελα εξ αρχής να εκφράσω την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράσταση στην ΟΕΝΓΕ, σε όλους τους υγειονομικούς που δίνεται μια δύσκολη μάχη και να καταγγείλουμε ταυτόχρονα την επίθεση, τις διώξεις που δέχεται και η ΟΝΓΕ στο πρόσωπο της Προέδρου της Ομοσπονδίας σας, που είναι απαράδεκτες μόνο και μόνο επειδή διεκδικείται το αυτονόητο, την προστασία δηλαδή και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας. Με αυτά θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, στην ενημέρωση για τα καινούργια ζητήματα που έχουμε, τις θέσεις μας κλπ.